Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Από το κλειστό γήπεδο των Μελισσίων. Τελευταία αγωνιστική Evolution League. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Γεράκας Φόξ, Σέρκ, Evolution. Παιχνίδι αδιάφορο. Και οι δύο ομάδες έχουν αποχαιρετήσει την κατηγορία. Το ξεκινούν με καλάθι στις πρώτες στιγμές του παιχνιδιού. Τώρα εδώ η εμπειρία, το πιο σετ παιχνίδι. Θα αντιμετωπίσει την αθλητικότητα, την ενέργεια, τα νιάτα. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Φανταζόμαστε ότι θα παρακολουθήσουμε ένα παιχνίδι γεμάτο φάσεις, χωρίς σκοπιμότητα, δεύτερο συνεχόμενο τα λάθη. Μηδέν τέσσερα. Η μπάλα χαμηλά. Οι πρώτοι δύο πόντι για την ομάδα της ΕΣΕΡ. Θα έρθουν μέσα από το ζωγραφιστό. Πάρα πολύ όμορφη λίγα του Τσελεκή. Από τον Μανσόλα, αυτός θα σκόρει το λίγο. Συγκιατρής, άστοχο. Θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Βήματα. Λείπουν αρκετοί απόψε, έτσι κι αλλιώς. Ύπνος άστοχος, 6-6 παραμένει. Ο Πακόπουλος θα τρέξει το γήπεδο, θέλει να δώσει ταχύτητα, να βρει ανισορροπία του. Μανσόλας, καλάθι και φάουλ. Πάρα πολύ όμορφη συνεργασία από τους δυο τους, από τους δυο τους, από Μπακόπουλο και Μανσόλα. Έξι-έξι. Έξι.
μπάλα στο σίδερο. Και από εκεί θα καταλήξει τα χέρια του Ζουγούρη, ο οποίος δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να προσθέσει δύο πόντους ακόμα για την ομάδα της ΕΡΤ. Παλατζάς, Λιγνός, Παλατζάς, Κάσης, για τρεις, άστοχος, Λιγνός επιθετικό, ούτε αυτός, παλεύει ο Τζελεφής, τελικά θα πάρει την πάνω για Νακάκης και πάλι στον Πικάση, δεν θα τελειώσει ούτε ο Λιγνός, η πολιορκία τελειώνει στο ζωγραφιστό της ΕΡΤ. Για να δούμε τον Πακόπουλο τώρα. Ζαφυρόπουλος. Θα σοχίσει. Ο Ζαφυρόπουλος δεν θα καταφέρει να αυξήσει την διαφορά στους τέσσερις. Ζιγούρης δεν δυσκολεύτηκε να στέλνει τη διαφορά σου σε 4 πόντους εν τέλει, 4-50. Ήταν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε σε λίγο. Λοιπόν, τέλος time out. Επανήλθαμε. Πακόπουλος θα πάει με τη μέσα. Θα πετύχει νέο καλάθι και τώρα η ΣΕΚ παίρνει προβάδισμα 6 πόντων. Λιγνός. Παρατζά στο επιθετικό rebound. Στάθης για τρεις. Έρκολ. Πορτοβλέμμα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι του Πικάση Junior. Νέο καλάθι από Μανσέλα. Να δεν κάνω λάθος. Ο έκτος του πόντος. Το σκορ είναι στο 16-6. Λιγνός. Θα απαντήσει σχετικά γρήγορα, άμεσα, 16-8. Σας το είπαμε από την αρχή ότι κάπως έτσι θα πάει το παιχνίδι. Ζιγούρης, Μανσόλας. Θα πάρει το φάουλ αυτή τη φορά. Έχει ξεκινήσει καλά την αναμέτρηση. Έχει συνδεθεί με το αντίπαλο καλάθι. Έχει δημιουργήσει προβλήματα στους Χοξ. Στιγμής δεν έχουν βρει λύση στο πρόβλημα που ακούει στο όνομα Μανσόλας. Εκεί στο ζωγραφιστό είναι διαρκής πηγή κινδύνου. Κύριος επιθετικός πυλώνας μέχρι στιγμής και το σημαντικότερο κομμάτι του επιθετικού μπαζ σερκ σε αυτά τα 6,5 λεπτά πρώτου δεκαλέπτου. Λοιπόν, έχουμε αλλαγές. Ο Παλάτζας θα περάσει στον πάγκο. Ο Κασκαλάκης. Από τους πλέον συμπάθεις παίκτες της διοργάνωσης. Σαν φυσιογνωμία εννοώ. Χαμογελαστός, ευγενικός πάντα. Κυρίως όλοι οι Χοξ και όλοι οι ΣΕΡ φυσικά. Αγαπημένη ομάδα. Το γνωρίζουν άπαντε σε αυτό. Δικάσεις. Ρόβας. Μπάλα και πάλι για τους υπεδούχους. Έχουμε αλλαγές. Ο Καραπαναγιώτης θα περάσει τον παρκέ. Μπακόπουλος. Ένα-δύο βηματάκια. Από πιο άνω από τον Ανακάκη.
πάση. Για να δούμε το Ζαφυρόπουλο. Η πάσα του προς ο Μανσόλα δεν πέρασε σε πρώτο χρόνο. Κατοχή και πάλι για τη Σέρι. Στο παρκέ. Μια άλλη εμφάνιση. Η πρώτη της έκλεινε αυτή που βλέπετε που φοράει ο Γαλούδης. Η μπάλα για τους κόξους. 1-20. Εντάξει, είναι επαναφορά. Δασκαλάκης. Κουμεντάκης. Το καλάθι θα έρθει. Θα μειώσουν οι κόξους στους 7, 19-12. Ζιγούρης. Στο κοσού τριών πόντων του Καραπαναγιώτη. Εδώ στάθηκαν τυχεροί. Πάσα πέρασε. Ο Καραπαναγιώτης θα κάνει το φάουλ. Στο Γιαννακάκι. Λιγνός. Θα προσπαθήσει να τελειώσει τη φάση, επιθετικό ριμπάντο το Μανσόλα, δεν θα το κάνει ούτε αυτός. 20 δευτερόλεπτα, Κάσης, περιμένει και τους υπόλοιπους. Με σαν τρέιλερ από πίσω, κόβει ο Κουμεντάκης, κεντρικό άξονα. Και πάλι τη διαφορά στους 7, 21-14, πολύ ωραίο παιχνίδι. Μεγάλο το σκορ, ενθαρρυντικά τα μηνύματα. Ο Παγκόπουλος θα στοχίσει, τέλος το 10 λεπτού. Αυτό ήτανε. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν. Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε και ξεκίνησε με καλάθι για τη ΣΕΡ. 23-14. Φρόμαστε και το δεύτερο δεκάλεπτο. Να μοιάζει με το πρώτο. Κουμεντάκης. Γιαννακάκης. Καραπαναγιώτη απέναντί του, θα του πάρει το φάουλ. Για δύο, έστωχο. Γιαννακάκης θα πετύχει το καλάθι. Θα κάνει το 23-16. Κάσης. Βραχαία τρίπλα. Το βάλει ο Στάθης. Πόπο ρε Στάθη, μια καλαφάρα όμορφη που έβαλες. Μπράβο σου. 23-18. Τώρα αυτό πρέπει να το σημειώσουμε γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη φάση. Πρέπει να τον δούμε στο top 10. Πάσκα που είναι. Μακρινή πάσα. Σκαλάκης δεν θα τελειώσει γιατί εκεί τώρα δεν χρησιμοποιήσε κάποιο. Ήταν τέτοια γωνία που δεν μπορούσε να το κάνει. Θα πρέπει να υπάρξει μια πιο γρήγορη αντίδραση. Να τραβηχτεί λίγο προς τα έξω. Για να δημιουργήσει γωνία ή να κάνει ένα γλυκό τελείωμα εκεί χωρίς τα πλώ. Λοιπόν.
Hawks έχουν μειώσει 23-19. Καλούδης αστοχίσει. Ο Μεντάκης αστοχός. Και τώρα στη συνέχεια θα κάνει το φάουλ πάνω στον Βακόπουλο. Καλώδης, Μανσόλας, Μπακόπουλος. Θα πάρει την προσπάθεια, θα στοχίσει, έκολ. Μπάλα στα χέρια του Πασχαλάκη. Από εκεί στον Ιωμάνο. Μεντάκης, θα γίνει το λάθος. Μανσόλας, κοιτάξτε πόσο γρήγορα διέσχισε το γήπεδο. Πέτυχε το καλάθι. Μπορείς να κλέψει την μπάλα, θα αλλάξει με τον Καλούδη, διαφορά με ένα γρήγορο 4-0 στους 8, 27-19. Ο Μάνος. Νέο κλέψιμο, δεύτερη φορά το Μανσούλα. Ανέβασαν την ένταση στην άμυνά τους. Ανέβασαν την ένταση γενικότερα στο παιχνίδι τους, θα πω. Υπάρχει ενέργεια για να το κάνουμε αυτό το πράγμα σερκ. Για να τον προδικάσει, θα σκεφτεί να κάνει. Την φορά στόχησε, ο Κουμεντάκης σε πρώτο χρόνο μετά τον επιθετικό το ίδιο. Ο επιμένω νικά. Ο επιμένω νικά. Και την τρίτη. 27-21. Καλούδης. Μπακόπουλος. Μανσόλας. Επιθετικό rebound από τον Τζιγούρη. Φώναξε παρόν, ήταν στο σωστό σημείο, τη σωστή στιγμή και δεν λάθεψε. Σε ένα time out, 5 και 32, 29-21 το σκορ, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε, 5 και 32, 29-21 το σκορ. Καλώδης θα εξορκίσει. Παλατζάς. Ο Καλώδης θα του κλέψει την μπάλα. Τώρα το τι έχασε στη συνέχεια. Άμα ήταν εδώ ο πρόεδρος με τον προπονητή, θα του το είχαν σουβεί. Καλώδης είναι ικανός για το χειρότερο και για το καλύτερο, να πούμε. Παίζει στα κόκκινα κάθε φορά που μπαίνει μέσα, δεν τίθεται θέμα αν τα δίνει όλα ή όχι. Λίγο περισσότερο καθαρό μυαλό χρειάζεται και λίγο περισσότερο μυαλό, θα πω εγώ, μπασκετικό πάντα στο παιχνίδι του, το οποίο αυτό θα έρθει σιγά σιγά για να κάνει στα ευστοχίσια τη γωνία. 24. Παλατζάς. Εύκολος αφιλιωμένος σε σουτ τριών πόντων. 30-27, μειώνω στους 3. Μάλιστα. Παιδί ανοιχτό. Παλατζάς.
Λοιπόν, 2 και 40. Ο Λιγνός θα εξτοχίσει, θα κάνει το 30-28. Ζαφυρόπουλος, Τσιγούρης, μπάλα στο σίδερο. Σερκ, 30 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημικρόνου. Το σκορ στο 30-28. Ζαφυρόπουλος, Καλούδης είναι μόνος, το δίνουν το τρίποντο. Άστοχος. Πικάσης. Θα πάρει το φάουλ. Στάτης θα στοχίσει. Το 30-28 παραμένει. Έφταμος σε σούρτιον πόντων. Ο Ζαφυρόπουλος επιτέλους. Θα συμπεθούν έξω από την γραμμή των 6.75. 33-28.
θα στοχίσει. Το 33-28 θα είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου ανάμεσα στις δύο ομάδες. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με την ανάγκη του δεύτερου ημιχρόνου. Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε εδώ στα Μελίσια με τα λάθη. Για τους Κόκς, 33-31. Μανσόλας, Λόβας. Μακόπουλος, Ζαφυρόπουλος. Την μπάλα στο σίδερο. Ζαφυρόπουλος, Μακόπουλο, 3 δευτερόλεπτα. Και θα κάνει το 35-31. Μπαλατζάς. Τρία δευτερόλεπτα. Ξεμακραίνουν πάλι, απομακρύνονται, δημιουργούν διαφορά και όταν το κάνουν αυτό παίρνουν την ψυχολογία και φαίνεται και στην άμυνά τους. Καλή ώρα από τώρα, κλέψαν την μπάλα. Ζαφυρόπουλος, Δόβας μέσα και αυτό, 39-31. Στα 6,5 λεπτά. Τέλος του τρίτου δεκαλεπτού. Μετάγει.
Μπέιλις. Με δείχνει το καλάθι. Χειροκροτεί και πως άλλωστε να μην το κάνει. Ο παπάς πέτυχε το καλάθι 39-38 και φέρει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. 39 όλα. Καλούδης. Σιγούρης. Άστοχος. Δικάσεις. Για να κάνεις να τελειώσει με ανάποδο χέρι, αριστερό διάδρομο. 39-41. Βάζει μπροστά τους Hawks. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, επανήλθαμε.
Βακόπουλος για δύο, είναι μόνος, θα το πάρει το σου. Πολύ ωραία η πάσα από τον Κανακάκη. 39-45. Βγάζει και την πάσα, χάσει τα κάνει όλα απόψε. Εξαιρετικός. Θα πετύχει το καλάθι. 41-45. Θα κάνει εξαιρετικό παιχνίδι ο Στάθης και απόψε. Καλούκης. Ξεπεράσει και πηγάζει και λιγνό. Είναι πολύ καλό σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Βακόπουλος, πολύ ωραία η πάσα του. Ο Ζαφυρόπουλος θα αφήσει τη μάλα στο καλάθι. Μειώνουν στους 4-43-47. Πάρει το φάου. Δεκάλεπτο, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Καλούδης. Πολύ ωραία. Βρήκε ο Ζαφυρόπουλο. Σόλα στο επιθετικό. Πάλι ο Ζαφυρόπουλος. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Επιμένει ο Μανσόλας. Θα το κάνει σε τρίτο χρόνο, παρακαλώ. 45-49. Για να κάγεις την μπάλα στο σίδερο. Καλούδης. Ζιγούρης. Ζαφυρόπουλος θα στροφίσει εξωτικά με τον 6.75. Θα μειώσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά στο πόντο. Θα πάρει το φάουλ. Ας το κοσυπλώδι. Ας το κοσυδεύτερη. Καλούδης. Θα πάρει δεξί διάδρομο, θέλει να πετύχει ένα εντυπωσιακό καλάθι. Ο τελεπής μάγεται για το rebound. Μάνος για να κάχεις, ούτε τώρα. Μαξόλας, 90 όλα.
ομάδες. Σιρέ Γκουλάρ. Την ευκαιρία να κλείσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τρίσα το Ζαφυρόπουλο μέσα και αυτό μάλιστα 53-51. Έχουν αρχίσει και βρίσκουν σκορ έξω από τη γραμμή των 6-15. Αυτό τους έχει βοηθήσει να πάρουν προβάδισμα 2 πόντων. Μπάλα και ό,τι άλλο και πάνω από τον Παλατζάς. Έτρεξε όλο το γήπεδο, δεν τελείωσε τη φάση. Παλατζάς. Τι χάσεις. Ζαφυρόπουλος έκλειψε. Πάσα του κοιτάζει στο μπουμεντάκι, δεν πέρασε. Γκούρης, απ' τη γωνία, Μανσόλας, κλείσει την μπάλα, δεν θα εξοχίσει. Το 53-51 παραμένει, την μπάλα για τους Hawks. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Οδεύουμε σιγά σιγά προς τα τελευταία 5 λεπτά. Πέρασε, καθόκει και πάλι για τους Hawks. Πάσα του Πικάση προς Κουμεντάκη. Δεν θα λάθεψε εκείνος και βάζει μπροστά την ομάδα του με 2. Πικάση θα κάνει όλα απόψε. Σποράρει και πασάρει. Παδόπουλος. Ζιγούρης. Μανσόλας μάχεται για το rebound.
φάουλ, θα κάνει το φάουλ στο κουμεντάκι. Βασκόλας,
στο Τζίσι. Σιγούρης θα κάνει το 66-61 σε 48 δευτερόλεπτα. Πάμε σε time out. Λοιπόν, σπικάζει την παραφορά. Τελικό σκορ, για χαρά σε όλους.